Μικροί μαθητές των Δημοτικών του Ηρακλείου γέμισαν σήμερα το πρωί την Πλατεία Ελευθερίας, συμμετέχοντας σε καλλιτεχνικές και μουσικές δράσεις, ενώ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιδεικτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ για να γιορτάσουν την Εβδομάδα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα ξεκινάμε τις δράσεις για την γιορτή της Ευρώπης σε συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες του νησιού. Σήμερα είναι εδώ μαθητές από διάφορα σχολεία του Ηρακλείου για να παρουσιάσουν καλλιτεχνικά δρόμενα τα οποία να τονίζουν τη σημασία που έχει η νέα γενιά να έρχεται σε επαφή με το ευρωπαϊκό ιδεώδες και να προσπαθεί μέσα σε αυτό να δημιουργεί. Η σημερινή εκδήλωση οργανώθηκε με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης και από αυτήν δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δράση Teachers for Europe, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Εκπροσωπούμε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Ανατολικής Κρήτης που με τις δραστηριότητές τους και με τις πρωτότυπες ιδέες τους προάγουν την ευρωπαϊκή συνείδηση και ευαισθητοποιούν τους μαθητές ώστε να γίνουν κριτικά σκεπτόμενοι ευρωπαίοι πολίτες. Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Μέρες Ανοιχτών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, προγραμματίζει δράσεις σε ολόκληρη την Κρήτη από τις 9 ως τις 12 Μαΐου με στόχο την προώθηση και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού ιδεώδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.